να σας καλησπερίσω, να σας χαιρετήσω. Είναι η δεύτερη φορά που ανεβαίνω στα μέρη σας. Η πρώτη ήταν τέλη του 12, αρχές του 13, όταν φτιάχναμε αυτές εδώ τις τοπικές οργανώσεις που υπάρχουν. Με πλήθος κόσμου τότε, παντού, να είναι έξω. Και με αρκετούς γραφικούς που θέλανε να σταματήσουν την άνοδο της Χρυσής Αυγής και που προσπάθησαν να σταματήσουν με οποιονδήποτε τρόπο. Έκτοτε συνέβησαν πάρα πολλά. Είχαμε μιλήσει με πολλούς από εσάς, είχαμε ετοιμάσει να κάνουμε διάφορα πράγματα στην περιοχή και στον Εύρο και στη Θράκη, σε περιοχές εδώ πέρα που πραγματικά ταλαιπωρούνται από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και γίνανε όλα αυτά που έγιναν. Γίνανε αυτές οι διώξεις που ξέρετε πάρα πολύ καλά, αλλά θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ επιγραμματικά λίγο για το τι είχε συμβεί τότε. Ήταν τότε που η Χρυσή Αυγή είχε μπει στα σπίτια όλων των Ελλήνων. Ήταν τότε που η Χρυσή Αυγή αποδείχνε καθημερινά ότι ένα ποτάμι Ελλήνων συμπατριωτών μας είναι έτοιμο να ακολουθήσει τον δρόμο το σωστό και τον καλό τον οποίο λέγαμε. Και τότε το σύστημα, αυτό το οποίο λέμε σύστημα, το οποίο μην το έχετε σε καμία ιδιαίτερη εκτίμηση, ούτε πανίσχυρο είναι, ούτε τίποτα από όλα αυτά, αποφάσισε να μας βάλει φυλακή. Κάνανε όργια εις βάρος μας, πράγματα τα οποία δεν τα έχει φανταστεί ποτέ ανθρώπινος νους. Ζήσαμε σημεία και τέρατα πραγματικά και κάποιοι πίστευαν τότε ότι η Χρυσή Αυγή θα τελειώσει. Δεν είχα καταλάβει όμως κάτι. Δεν είχα καταλάβει ότι η Χρυσή Αυγή είναι το προαιώνιο ποτάμι αίματος, είναι το DNA των Ελλήνων, είναι αυτό που μας ενώνει και μας δένει όλους, από πάπου προς πάπου, είναι αυτό που μας έχει φτάσει μέχρι εδώ και που μας ενώνει από την εποχή που μεγαλουργήσαμε σαν έθνος, από την εποχή που υποστήκαμε τη σκλαβιά, από την εποχή που είχαμε τα κότσια μετά από 400 χρόνια, να αντέξουμε, να σηκώσουμε το κεφάλι, να ελευθερωθούμε και να πολεμήσουμε για την πατρίδα μας. Πίστευαν λοιπόν τότε ότι αυτά έχουν σβήσει. Όμως τους υπερδυμήσαμε, τους φοβερίσαμε, τους κάναμε να τρομοκρατηθούν ότι αυτά δεν έχουν περάσει. Αυτά είναι μέσα στο αίμα του Έλληνα, αυτά είναι στον κάθε Έλληνα, είναι σε κάθε έναν από εσάς και δεν θα μπορέσουν ποτέ να τα πάρουν από εμάς, δεν θα μπορέσουν ποτέ να τα πάρουν από εσάς. Μην τους χαρίσετε λοιπόν τίποτα, μην τους χαρίσετε την αξιοπρέπειά σας, μην τους χαρίσετε την ψυχή σας, μην τους χαρίσετε το ελληνικό αίμα που κυλάει στις πλεύες σας. Είμαστε περήφανοι, είμαστε Έλληνες εθνικιστές, είμαστε Έλληνες θρησκευτικές. Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι και αυτό θα συνεχίσει να τους πονάρει. Και σας δίνω το λόγο της τιμής μου και εγώ και οι υπόλοιποι συναγωνιστές μου και φυσικά ο αρχηγός μας ότι θα συνεχίσουμε να δίνουμε αυτόν τον αγώνα όσοι και να μείνουμε, όσοι και να γίνουμε και να είμαστε. Βλέπουμε λοιπόν μετά από όλα αυτά που γίνονται ένα οργανωμένο έγκλημα προκειμένου να αλλοιωθεί η ελληνική υπόσταση. Βλέπουμε ένα οργανωμένο έγκλημα με λάθρομετανάστες, όσο και να μου τους αρέσει η λέξη, αυτή είναι η πραγματική λέξη, με λάθρομετανάστες, και αν παρεξηγηθούν, ας μας κάνουν πάλι άρση βουλευτικής ασυλίας, όπως συνηθίζουν να κάνουν. Με λάθρομετανάστες πρόκειται και είναι μουσουλμάνοι, προκειμένου να αλλοιώσουν τον ελληνικό πληθυσμό. Να ξέρω ότι όλο αυτό που συμβαίνει δεν είναι τυχαίο. Όλο αυτό το παραμύθι και η προπαγάνδα που μας περνάνε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν είναι τυχαία. Έχουμε γίνει μάρτυρες, το γνωρίζουμε, το έχουμε πει, αλλά φυσικά δεν φτάνουν να ακουστούν και στα αυτιά των υπολείπων Ελλήνων το πώς έχει στηθεί όλο αυτό το παιχνίδι. Το τι εντολές παίρνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από ποιους, από έναν λιμοκοντόρο που είχε έρθει κάποια στιγμή πριν από λίγο διάστημα από το Βέλγιο και έπιασε μια κλειστή ομάδα δημοσιογράφων, που τους τα είπαμε με ονοματικότητα και με στοιχεία και τους είπε ότι θα δίνετε αυτά, θα κάνετε αυτά και θα προπαγανδίζετε έτσι. Και έτσι μας έχουν φτάσει στο σημείο ο μέσος Έλληνας να τρέχει, να δώσει ένα μπουκάλι γάλα στον κάθε προσφυγόπουλο, στον κάθε λαθρομεταναστόπουλο που βλέπει εδώ πέρα, αλλά για τον συμπολίτη του, για τον Έλληνα, για τον δίπλα του ο οποίος ταλαιπωρείται, δεν του καίγεται καρφί. Και μας έχουν κάνει να θεωρούμε ότι είναι αυτονόητο να συμπάσχουμε μαζί τους, όταν εμείς σαν Ελλάδα δεν φταίνε πουθενά. Δεν δημιούργησε η Ελλάδα συναγωνιστές κανένα πόλεμο, δεν επιτέθηκε σε κανένα κράτος. Δεν δημιουργήσει καμία σύραξη πουθενά. Αυτοί λοιπόν που τα έκαναν, και εφόσον είναι τόσο ανθρωπιστές, ας τους πάρουν στις χώρες τους, ας τους πάρουν στις πατρίδες τους και ας τους στρέψουν. Εμείς έχουμε να θρέψουμε τους Έλληνες. Έχουμε να θρέψουμε τα παιδιά μας, έχουμε να θρέψουμε τους πατριώτες μας. Και είναι ένας μεγάλος πόλεμος που γίνεται σε
συναγωνιστές ενάντια στη θρησκεία μας. Η θρησκεία μας, η ορθοδοξία μας, αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα για αυτούς. Είναι ένας βασικός πυλώνας του ελληνικού έθνους. Αυτό το πράγμα, και δυστυχώς, εγώ θα το πω και ας γίνω κακός και ας παρεξηγηθούν κάποιοι, δυστυχώς με την ανοχή της Εκκλησίας το περνάει η ελληνική κυβέρνηση μέρα με τη μέρα. Ισοπεδώνουν σιγά σιγά τις αρχές και τις αξίες μας. Κάνανε σύμφωνα συμβίωσης. Δεν πρέπει να είμαστε περήφανοι που ο Σάκης παντρεύεται με τον Λάκη. Φτάσαμε σε αυτές τις αρνητικές καταστάσεις που όταν λέγαμε και όταν λέμε ότι εμείς δεν το θέλουμε αυτό το πράγμα, είμαστε φασίστες, είμαστε ρατσιστές, είμαστε οτιδήποτε. Ενώ όταν αποδεχόμαστε το κουσούρι τους, όταν αποδεχόμαστε το μειονέκτημα αυτών των ανθρώπων, γιατί είναι μειονέκτημα αυτό το οποίο έχουν, είναι προβληματική με αυτό που έχουν, και όχι απλά δεν το κρύβουν πλέον στο σπίτι τους, αλλά θέλουν να το παρουσιάσουν σαν μειονέκτημά τους. Όταν λοιπόν εμείς αντιδράμε, την υγεία σήμερα στην Ελλάδα, το υγιές, τον υγιή τρόπο σκέψης, τον έχουν παρουσιάσει σαν φασισμό και σαν ρατσισμό. Σας το δηλώνω υπεύθυνα. Αν είναι να γίνω σαν για αυτούς ή να είμαι φασίστας ή ρατσιστή, προτιμώ να είμαι.